E Καλό απόγευμα φίλε και φίλοι. Σάββατο σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2023 και είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση, αποκαλυπτικά και επίκαιρα, να δούμε κάποια ενδιαφέροντα θέματα, να συζητήσουμε με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Στο πρώτο μέρος τη εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε με την, ε, μια καινούργια έκδοση, ένα καινούργιο βιβλίο, το οποίο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα και πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται με τεράστιο ενδιαφέρον καθώς αναλύει πράγματα για την ναι, σύγχρονη Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόραση τη συγγραφέα του βιβλίου την κυρία Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλό απόγευμα κυρία Δελιβάνη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση που βεβαίως δεν είναι η πρώτη, είναι η πολλαπλή. Αλλά είμαι πάντα ιδιαίτερα ευχαριστημένη όταν βρίσκομαι σε αυτό το στούντιο και κυρίως όταν συνομιλώ με τους εδώ συνεργάτες του Να είστε καλά, να είστε καλά και βεβαίως να πούμε ότι η πρόσκληση για τη συζήτηση είναι με εφορμή και αυτό εδώ το βιβλίο ένα βιβλίο που πραγματικά έχει πάρα πολλά να πει και κυρία Δελιβάνη έχετε καταφέρει σε ένα μεγάλο αριθμό, είναι περίπου 650 σελίδε, να αναλύσετε την κατάσταση που επικρατεί στη σημερινή Ελλάδα. Ξεκινάω όμω από τα βασικά. Δηλαδή, βλέπω το εξώφυλλο όπου είναι μια κοπέλα που δακρύζει με γαλανά μάτια και ο τίτλος του βιβλίου λέγεται «Για την Ελλάδα που ματώνει». Από αυτό και μόνο, πριν κάποιος διαβάσει οτιδήποτε, φαίνεται μια απεσιοδοξία. Γιατί αυτό? Κοιτάξτε, ε, όλο το βιβλίο και τα άρθρα τα οποία περιλαμβάνει βρίσκονται κάτω από ένα μαύρο σύννεφο το οποίο έχω ονομάσει Υποτέλεια. Mm -hmm. Και ακριβώς δεν νομίζω ότι υπερβάλλω λέγοντας ότι αυτό είναι το βασικότερο, το κυρίαρχο πρόβλημα της Ελλάδας. Και όχι θα έλεγα τη σύγχρονη εντελώ, γιατί θα έλεγα ότι μετά από την επανάσταση του 1821 υπήρξαν πολύ λίγες οι φορές και ήταν εξαιρέσεις που η Ελλάδα δεν έδειχνε αυτή την υπερβολική υποτέλεια. Ε, και βεβαίως ε, αυτή επεκτείνεται παντού, επεκτείνεται στα εθνικά θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, στην οικονομία mm -hmm. ε, στη θέση μας απέναντι σε πολέμους και σειράξει, σε όλα. Δεν έχουμε δική μας γνώμη, δεν έχουμε δικό μας σχέδιο και ακολουθούμε ή περιμένουμε να μας πουν τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό δεν θα ήταν τόσο σοβαρό εάν αυτά τα οποία μας ε, ε, υπαγόρευαν να κάνουμε ήταν σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι αντίθετα. Ναι, αλλά αυτό είναι μια τραγική διαπίστωση δηλαδή ότι ενώ έχουν περάσει 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 200 είναι δύο πλέον χρόνια ότι ακόμα δεν έχουμε την εθνική μας ανεξαρτησία ότι ακόμα είμαστε υποτελείς. Μπορεί όχι στους Οθωμανούς αλλά κάπου αλλού. Αυτό είναι μια τραγική διαπίστωση κυρία Αδελιβάνη. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι όντως τραγική διαπίστωση και βέβαια ε, το πρώτο το οποίο το κάνατε ήδη είναι μέσως να θέτετε το ερώτημα του γιατί συμβαίνει αυτό. Ε, θα πω εγώ ε, ότι μετά από ένα ορισμένο διάστημα που φερόμαστε έτσι ε, αυτό γίνεται συνήθεια και κυρίως το το χειρότερο είναι, όχι η δική μας συνήθεια Όσο το ότι μας εκλαμβάνουν φίλοι, ε, σύμμαχοι ε, και εχθροί ε, ως δεδομένους. Δηλαδή ότι δεν θα φέρουμε αντίρρηση με οτιδήποτε συμβεί. Ότι θα ισοπεδωθούμε με ό,τι ε, νομίζουν αυτοί ότι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το τραγικό. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι σε αυτό το βιβλίο που πραγματικά έχει κάποια αρθρογραφία σας και κάποιες ομιλίες σας τον τελευταίο χρόνων μιλάτε για τα εθνικά θέματα, η διάρθρωση δηλαδή γίνεται για τα εθνικά θέματα για την οικονομία, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και βεβαίω υπάρχουν και κάποια συμπεράσματα. Και θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω για τα εθνικά θέματα. Βλέπουμε εδώ ότι κάνετε ιδιαίτερη αναφορά και για το 1821 και για τι ε, εκδηλώσει, ομιλίε και όλη αυτή την ε, επέτειο η οποία είχε γιορταστεί με κάποιον τρόπο που ενδεχομένω να μην ικανοποίησε πολύ κόσμο. Βέβαια, είχαμε και τον κορονοϊό να μην ξεχνάμε. Αλλά κάνετε, θίγετε και πολλά θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Και θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω αφού. Ε, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και τα οποία περιγράφεται και αναλύεται σε βάθος οι λύσεις υπάρχουν δηλαδή ή μπορεί να αλλάξει κάτι γιατί βλέπουμε ότι για αυτά όλα που περιγράφεται στο βιβλίο ευθύνεται διαδοχικά οι κυβέρνηση. δεν είναι ότι ήρθε μια κυβέρνηση και όλοι οι άλλοι τα κάναν καλά Κοιτάξτε το ερώτημά σας είναι και κέριο βέβαια αλλά και ε, πολύ δύσκολο να απαντηθεί ε, τα, τα προβλήματα, ειδικά που πιάσατε τα εθνικά, είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αλλά ε, έχουμε απέναντί μας μία ε, γειτονιά, η οποία δεν είναι ε, η πιο φιλική δυνατή. Ε, Αυτή όμως, ε, αυτό το κράτος τέλο πάντων, το οποίο θέλει από μας ε, κάθε φορά ε, κάποια άλλα ε, επιπλέον ε, θέματα, ε, έχει μονίμως ένα σχέδιο το οποίο ακολουθεί και αυτό το σχέδιο είναι μακροχρόνιο και μπορεί παροδικά να το εγκαταλείπει γιατί οι συνθήκες δεν είναι ίσως ευνοϊκές αλλά μακροχρόνια πηγαίνει επάνω σε αυτά τα βήματα. Εμείς δυστυχώ, και βέβαια όσο μπορώ να κρίνω δεν έχουμε σχέδιο. Βλέπετε από πού προκύπτει αυτό ότι αρχικά είπαμε ότι δεν πηγαίνουμε στη Χάγη. Mm -hmm. Μετά είπαμε θα πάμε στη Χάγη. Μετά είπαμε στη Χάγη θα πάμε, αλλά φέρνω ένα παράδειγμα τώρα. Θα ε, ασχοληθούμε μόνο με, τις, με την Όζο. Τώρα, ε, ο πύχης μεγαλώνει και δεν ξέρετε πού σταματάει, γιατί αυτό το οποίο ε, προκαλεί ε, κάποια, κάποιο φόβο, είναι ότι από τη μία στιγμή στην άλλη, ο κύριος Ερντογκάν, ο οποίος έρχεται Κύριε τις επόμενες. επόμενες μέρες, έγινε φιλικός μαζί μας και κατηγορεί μάλιστα και την Αμερική ότι αυτή είναι αυτή η οποία δημιουργεί τις διενέξεις μεταξύ μας. Uh -huh. Αυτό το οποίο κάποιος ο οποίος δεν είναι εντελώς ειδικό σε αυτά τα θέματα μπορεί να σκεφτεί εδώ, είναι ότι όπως και πολλά δυστυχώς άλλα προβλήματα έχουν κατά κάποιο, κατά κάποιο τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ ημών και της Τουρκίας και επομένω έρχεται χαρούμενο γιατί αυτό θα επικαιρω, επικαιρω, ε, ρώσει, επικαιρώσει, αυτά τα οποία ε, έχ, έχουν ήδη συμφωνηθεί, τα οποία δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα θέματα. Και δεν έχει βγει κάποιο ε, σε ένα τέλο πάντων χαρτί που να λέει ότι εμεί θα υποχωρήσουμε εδώ, θα απαιτήσουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Δεν ξέρουμε τίποτα από ό,τι θα γίνει εδώ. Μάλιστα. Πάντω λέτε ε, ότι ο εθνομηδενισμός είναι αυτός που απειλεί τη χώρα μας και μάλιστα ε, βλέπουμε ότι ο εθνομηδενισμός εκφράζεται ακόμα και από κόμματα του Κοινοβουλίου, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι μεγάλο ε, ε, ένα πόστο σημαντικό και στην Βουλή αλλά και γενικότερα στην κοινωνία μας και το θίγεται πάρα πολύ σημαντικά ότι είναι δηλαδή μεγάλο το πρόβλημα με τον, αυτό που λέμε εθνομηδενισμός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και στα πανεπιστήμια άλλον, εκφράζεται, κυρία Δελιβάνη. Το ξέρω. Και, και, δεν, και βεβαίως δεν ε, υπάρχει μόνο στο, στα εθνικά θέματα. Ε, είναι, ε, γενικό το πρόβλημα, ε, είναι γενικό το πρόβλημα. Είναι γενικό το πρόβλημα σε όλους τους τομείς. Βλέπετε τώρα ότι, ε, τέλος πάντων, δεν θέλω να υπησέλθω σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι και τα θέματα μου, ούτε και τα θίγω. Αλλά βλέπετε τώρα είναι ότι διδάσκουν στα σχολεία τον mm -hmm. γονέα 1, τον γονέα 2 κτλ. Τα οποία είναι εντελώς ξένα με την παράδοσή μας, Βεβαίως. με τα αυτά τα οποία πιστεύουμε, με αυτά τα οποία έχουμε μεγαλώσει και όλα, όλα αυτά τα χρόνια. Mm -hmm. ε, υπάρχει αυτός ο εθνομηδενισμός, ο οποίος έχει εγκατασταθεί σχεδόν παντού. Και ακούσατε και μεταξύ άλλων και από επίσημα χείλη ότι ε, η Μεσόγειος δεν είναι ε, μία λίμνη ελληνική. Εντάξει, ε, αυτό μπορείτε να το λέτε ίσως με φίλου, αλλά δεν το, κατά τη γνώμη μου δεν το ε, διατυπώνετε δημόσια, γιατί mm -hmm. αυτό αποτελεί μία βάση ότι θα κάνετε παραχωρήσεις αργότερα. Αυτό ε, θέλω να πω. Πάντω, επειδή βεβαίω θίγεται αρκετά από τα εθνικά θέματα, μετά περάνε τα θέματα τη οικονομία που είναι και το επιστημονικό σα πεδίο, άλλωστε και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο θέμα τη οικονομία που σχετίζεται όμω και με την ιστορία. Δηλαδή, σε μεγάλο μέρο του βιβλίου σα αναφέρεστε στο θέμα τη Γερμανία και τι σχέσει, τι ελληνογερμανικέ σχέσει. Αποκορύφωμα βέβαια το γεγονό ότι ακόμα δεν έχουμε εισπράξει τις πολεμικές αποζημιώσεις και το ε, γερμανικό κατοχικό δάνειο. Βέβαια κάποιος σας πει, κυρία Δελιβάνη, ότι δεν τα έχουμε εισπράξει, γιατί δεν τα έχουμε ζητήσει και ποτέ επίσημα. Αυτό λέω. Ε, λέτε ακόμα. Το ακόμα αναφέρεται σε 82 χρόνια το ακόμα, βέβαια, σωστά, έτσι. Σωστά, ε, Δεν τα περιμένουμε. έχουμε ζητήσει. Και εδώ είναι πραγματικά μια τραγική υπόθεση, γιατί... Εάν τα είχαμε ζητήσει, λογικά μιλώ τώρα, το γερμανικό θαύμα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Γιατί αυτά τώρα πλησιάζουν το 1 τρισεκατομμύριο, αν δεν το έχουν υπερβεί με τους στόχους όλων αυτών των ετών. Απ' την άλλη μεριά όμως, εμείς δεν θα είχαμε εξοντωθεί όπως εξοντωθήκαμε. Και δεν έφτασε αυτό το... Λέτε γιατί δεν τα πήραμε. Πράγματι, δεν τα ζητούμε. Ή όταν τα ζητούμε, τουλάχιστον έτσι αυτά τα οποία βλέπω, μπορεί να υπάρχουν άλλα τα οποία δεν έχω δει, ε, ψελίζουμε, φοβόμαστε να μιλήσουμε, ε, τρομάζουμε να το πούμε ολόκληρο. Είναι σαν να ζητάμε... Ένα γλυκό να πούμε εκείνη την ώρα, δώστε μας ένα γλυκό. Ε, δεν απαιτούμε, θα μου πείτε πώς θα απαιτήσουμε, θα κάνουμε πόλεμο, όχι βέβαια. Αλλά εδώ υπάρχουν πολλοί τρόποι οι οποίοι έχουν εξεταστεί, γιατί τώρα υπάρχουν διάφορες και καινούργιες επιτροπές εκτός από αυτή που ίδρυσε ο Κλέζο ο τότε, και η οποία υπάρχει από ό,τι ξέρω και ήμουν και μέλος και είμαι και μέλος, αλλά υπάρχουν τρόποι δηλαδή Εκτός του ότι ξύπνησαν και οι Πολωνοί τώρα και τα απαιτούν mm. με πολύ πιο ε, έντονο τρόπο γιατί έχουν από πίσω τους και το κράτος το ε, πολωνικό, ενώ εμείς δεν το έχουμε. Είμαστε ιδιώτες, είμαστε και... γυμνοί δηλαδή. Ναι, yeah, αλλά και, με, και με ιδιώτες, οι ιδιώτες, σύλλογοι και, και απόγονοι που έχουν κάνει αιτήσει και δικαιώθηκαν από το δικαστήριο, έχουν περάσει 30 χρόνια και ο εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνη αρνείται να υπογράψει ναι, την ξέρω. εκτέλεση διαταγής ε... ξέρω. και τα λοιπά α, εφαρμογής απόβασης. Ναι, η, η εξήγηση που δίνουν τουλάχιστον αυτήν κατάλαβα ότι δίνουν δίνουμε είναι ότι να μην χαλάσουμε τις καλές σχέσεις με την Γερμανία. Αλλά ποιες είναι αυτές οι καλές σχέσεις με τη Γερμανία. Ακριβώς. Η Γερμανία μας έχει εξοντώσει μια φορά με την κατοχή. Εξόντωση, δηλαδή δεν υπήρξε τίποτε που έμεινε πίσω της από άποψη οικονομίας και όλων όσοι χρειάζονται για μια χώρα και ένα κράτος. Και τη δεύτερη φορά μας έχει εξοντώσει ε, για ε, μία, ε, έναν αριθμό γενεών που δεν μπορώ να τον προσδιορίσω με τα μνημόνια, διότι ήταν οι κύριοι ε, των μνημονίων. Ποιος θα ξεχάσει τον αλής του μνήμη Σόιμπλε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πω κάτι και το οποίο δεν είναι αρκετά γνωστό, ότι αρνήθηκαν να μας εξασφαλίσουν αυτό το οποίο εξασφαλίζεται πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι δηλαδή ναι πρέπει να πληρώνουμε τα χρέη τα οποία δημιουργούνται τα οποία έχουμε ε, ε, εμείς αλλά ότι αυτά πρέπει να πληρώνονται από ανάπτυξη της χώρας εμάς μας καταδίκασαν σε μία λιτότητα η οποία ακόμη ε, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο ε, κατήρθησε αυτό το σχέδιο και ο τότε διευθυντής ο Λιβιέ ε, Μπλανσάρ μετά από ένα έτος βγήκε και ομολόγησε ότι υπάρχουν πάρα πολλά λάθη σε αυτό το πρόγραμμα και ότι το βασικό λάθος είναι η υπερβολική λιτότητα η οποία δεν ήταν αναγκαία σε τέτοιο mm. βαθμό. εμείς τι έπρεπε τότε να κάνουμε, μου μιλάτε για εθνομιδενισμό. Τι έπρεπε, Το, το είπε, το, 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 το δημοσιεύθηκαν όλα αυτά τα οποία είπε ο τότε διευθυντή του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και προφανώς αυτός ο οποίο κατήργησε το πρόγραμμα. Α, μετά και ο Ντέσιμπλουμ είχε πει ότι ήταν Ελλάδα, ναι, πολύ μετά ναι, το είπα πολύ. Μετά. Δεν κουνήθηκε φίλο, κύριε Σταματόπουλε. Δεν κουνήθηκε φίλο. Εγώ έγραψα διάφορα άρθρα, όπω συνήθω γράφω. Δεν απάντησε κανεί, δεν κουνήθηκε κανεί. Και όταν ρωτήθηκε κάποιο αρμόδιο, απάντησε ότι δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά. Mm, μάλιστα. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω δηλαδή, εθνομιδενισμό λέγεται αυτό, δεν ξέρω πώ λέγεται. Είναι, είναι, εγώ το λέω υποτέλεια, αλλά δεν ξέρω. Ε, η υποτέλεια περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Δεν είναι εύκολο να γίνουν και να εμφανιστούν σε έναν ορισμό. Ναι. Πάντω δε δεν υπάρχουν κάποιε έτσι χαραμάδε αισιοδοξία για το μέλλον. Αν τις βλέπετε εσείς, θα χαρώ να τις ακούσω. Εγώ δεν τις βλέπω. Γιατί το πρώτο που, που είναι και το οποίο βέβαια έχει σχέση άμεση με αυτά τα οποία ήδη συζητήσαμε και τα υπόλοιπα που συζητούνται σε αυτό το βιβλίο, ε, μια χώρα η οποία έχει αυτή την εξέλιξη τη δημογραφική δεν θα υπάρχει πλέον σε λιγότερο από 30 με 40 χρόνια και ειδικά θα μπορούσε ίσως να υπάρχει αν δεν υπήρχε αυτή η μετανάστευση η οποία είναι ανεξέλεγκτη Άλλη. και η οποία δεν έχω τίποτε ούτε με τα χρώματα ούτε με τις θρησκείες θα τα δέχομαι όλα αλλά εδώ αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι θα εξαφανιστεί η, η ελληνική φυλή. Ο άνθρωπος, ο Έλληνας, θα εξαφανιστεί. Και είναι λογικό να εξαφανιστεί, εφόσον θα υπάρχουν αυτές οι επιμηξίε. Το, το είχε πει και η κυρία Διαμαντοπούλου και πέσανε όλοι πάνω της τις προάλλες. Και θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή λέτε ότι με την ισορροή των μεταναστών δεν υπάρχει η περίπτωση κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής, αφομοίωση από την Ελλάδα αυτών των μεταναστών. Ε, η αφομοίωση, καταρχήν... Κοιτάξτε, η αφομοίωση είναι πάρα πολύ δύσκολη με διαφορετικές θρησκείες, πάρα πολύ δύσκολη. Πριν από κάπου πέντε χρόνια, οι Γάλλοι, οι οποίοι όπως ξέρετε έχουν ε, όχι απλά ε, μετανάστες, αλλά έχουν Γάλλους οι οποίοι είναι από την ε, Αφρική, Αλγερία αφρική, και τα λοιπά, ναι. ε, Έκαναν μία πολύ μεγάλη έκταση έρευνα, για το αν κατόρθωσε η Γαλλία να αφομοιώσει αυτούς τους πληθυσμούς και το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα αυτής της έρευνα ήταν όχι. Μάλιστα, είναι σαφές αυτό που λέτε και βεβαίως θα ήθελα να σας ρωτήσω στο βιβλίο σας μιλάτε και για τον πόλεμο για τον πόλεμο με την, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και έχετε μια κριτική θα έλεγα από ό,τι μπορούσα να καταλάβω στάση ε, απέναντι στην Ελλάδα για τη θέση που πήρε και για τις ενέργειες που έκανε σε αυτόν τον πόλεμο. Ε, κύριε Σταματόπουλε η θέση ήταν δεδομένη. Δηλαδή εμείς δεν μπορούσαμε να βγούμε, εφόσον είμαστε και ε, μέλη της του, ε, του ΝΑΤΟ, ε, ΝΑΤΟ ε, δεν μπορούσαμε να βγούμε και να πούμε ότι είμαστε με τη Ρωσία, έστω και αν το θέλαμε. Αλλά. Από εκεί και πέρα όμως δεν ήταν απαραίτητο και όχι απλά δεν ήταν απαραίτητο, αλλά το θεωρώ πολύ επιζήμιο το γεγονός, ότι ε, δείξαμε έναν υπερβολικό ζήλο, κατηγορήσαμε χωρίς λόγο όχι μόνο τον Πούτιν, αλλά όλο το ρωσικό λαό, τον υποβαθμίσαμε, τον υποβαδίσαμε, ε, ε, δείξαμε ότι ε, θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς εάν ε, έχει πολλά προβλήματα η Ρωσία ε, με τις κυρώσεις που τελικά και δεν είχε και τελικά ε, από μια χώρα η οποία σαφέστατα και εσείς είστε ιστορικός και τα ξέρετε πολύ καλά αυτά δεν ήταν πάντα άψογη απέναντι στην Ελλάδα αλλά ήταν βασικά φίλοι της Ελλάδας, mm. το φίλοι της Ελλάδας και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ένα τμήμα ε, του, ε, της Επανάστασης έγινε επί του εδάφους της, δηλαδή προετοιμάστηκε στο έδαφος της. Ε, το αποτέλεσμα τώρα πιο είναι το άμεσο, ότι ε, Μα έχει κηρύξει εχθρού χωρί ε, εισαγωγικά και χωρί ερωτηματικά και ότι έκλεισε και αυτό το προξενείο τη ε, 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 Ρωσία το οποίο ήταν εδώ και πολλά χρόνια και εξυπηρετούσε και τις δύο χώρες. τι δύο χώρε. Και διαρωτώ με τώρα τι έχουμε κερδίσει από αυτό. Δηλαδή, το ότι πήγαμε ακόμη και εναντίον από μπαλέτα τα οποία ήταν ρωσικά. Ναι, ήταν υπερβολικό αυτό. Τι, δηλαδή, τι κερδίσαμε με αυτό. Ε, και επίσης, ξέχασα να πω το σπουδαιότερο, ότι δεν είχαμε κανένα λόγο να στείλουμε ε, υλικό πολεμικό, το οποίο το πήραμε από νησιά τα οποία είναι... Ε, τα οποία είναι εκτεθειμένα τέλο πάντων και τα εντελώ τα αποστρατικοποίησαμε, Αν μπορεί να, να το πω έτσι, ε, δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ότι είμαστε με την Ουκρανία. Έπρεπε να είμαστε με την Ουκρανία. Τελεία και παύλα. Τελείωσε μετά. γίνανε υπερβολέ. Ε, ε, λέτε όμω και κάτι άλλο. Λέτε, μιλάτε στο βιβλίο σα, Έχετε ένα κεφάλαιο για το ευρώ και το εθνικό νόμισμα. Α, ναι. Και θα ήθελα λίγο λοιπόν, να σταθούμε εκεί. Γίνεται. Έχουμε, έχουμε περάσει τόσα χρόνια από τότε που μπήκαμε στην ε, Ονέ και από τότε που η χώρα μας υιοθέτησε ως ε, νόμισμα το ευρώ με όλα όσα γίναν τότε, καλό και κακό έγινε. Μπορούμε να επανέλθουμε σε μια συζήτηση για εθνικό νόμισμα στη δεδομένη χρονική στιγμή, κυρία Αυτή Δελβάνη. τη στιγμή που το θέτετε, θα έλεγα και εγώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ίσω δεν έχει νόημα. Όταν εγώ το υποστήριξα όμως, είχε πολύ νόημα mm -hmm. Ε, ήμουν περίπου πεπισμένη και το ε, υπογραμμίζω το περίπου και θα σας πω αμέσως γιατί γιατί αυτό από μόνο του ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή κανείς οικονομολόγος δεν θα σας ε, υπέγραφε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά ότι θα είναι πολύ καλύτερα και τα λοιπά. Mm -hmm. αλλά η κατάσταση ήταν τόσο χάλια ε, με το να παίρνουμε με το σταγονόμετρο, και εξακολουθούμε να παίρνουμε με το σταγονόμετρο το ευρώ, ε, ότι εξαρτητόμαστε από το αγγλικό δίκαιο ε, και όλα αυτά, ώστε ε, το να, έχουν, να είχαμε το, ε, τη δραχμία, το, το εθνικό νόμισμα, όπως και να λεγόταν, θα μπορούσε μετά από κάποιο διάστημα ε, που θα είχε σταθεροποιηθεί, ε, να μπορέσουμε να κάνουμε ανάπτυξη μέσω αυτού που δεν μπορούμε να την κάνουμε ούτε τότε ούτε τώρα με το ευρώ γιατί το ευρώ βλέπετε ότι μας το δίνουν με, με όρους πάρα πολλοί Γι' αυτό όμως φταίει που λέτε για την ανάπτυξη φταίει το ευρώ ή φταίει που έχει μεσολαβήσει μια χρεοκοπία και τα μνημόνια ε, η, η χρεοκοπία έχει μπει εντάξει αλλά αν, δεν είχαμε, αν είχαμε τη δραχμή θα μπορούσαμε να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να έχουμε λιτότητα Μάλιστα. και να πληρώνουμε. Βεβαίω, και αυτό ήταν το άλλο: να πληρώνουμε με δραχμές οι δυνατόν. Τότε βέβαια δεν θα μπορούσε πλέον, γιατί είχαμε δεχθεί ότι δεν θα πληρώνουμε με δραχμές, Αλλά ε, το θέμα ήταν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ανάπτυξη, ενώ ανάπτυξη δεν μπόρεσε να γίνει και ούτε μπορεί να γίνει με αυτού του όρου. Δηλαδή, τώρα. Όταν ε, αναγγέλλεται ε, με βυθυραβικούς τόνους ότι αναπτυσσόμαστε και τα λοιπά, θα ήθελα να πω ότι τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή. Εμείς έχουμε χάσει τώρα 30% από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μας, το ε, ακαθάριστο και ε, ατομικό. Και ενώ είμαστε στην κορυφή των βαλκανικών ε, χωρών της ε, ε, Ευρώπης, Βλέπουμε τώρα, να μα περνάει και η Βουλγαρία τώρα. Ναι. Τώρα μα περνάει και η Βουλγαρία. Λοιπόν, ποια είναι η ανάπτυξη, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορείτε να μιλ, μιλήσετε για ανάπτυξη μόνο όταν καλύψετε αυτό το τεράστιο ε, άνοιγμα το οποίο είναι περίπου 30%. Δηλαδή, είναι 25%. Με τα μνημόνια, το οποίο δεν το καλύψαμε, και βάζω ένα 5% αυθαίρετο με ε, την, αρρώ, την αρρώστια, τον κορονοϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, πού τη βλέπω, δεν υπάρχει ανάπτυξη τώρα. Δηλαδή, όταν πα, 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 πάει το αυτό και δι, είναι 2,6%, και εμεί ε, βγαίνουμε και ε, είμαστε πολύ ε, δυσυρανδικοί, αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη. Κατανοητό αυτό, κυρία Δελιβάνη. Πάντω τώρα θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα το βιβλίο ο, στην ε, έδωσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, της της, ε, τη Φιλοσοφική Σχολή. Στην Παλιά Φιλοσοφική. Yeah, Την Παλιά Φιλοσοφική, το κεντρικό δηλαδή κτίριο της, του Πανεπιστημίου, η ώρα 5. Η ώρα 5 το απόγευμα. Θα και βεβαίως... γίνει μία, μετά μία συζήτηση, αφού τελειώσουν οι ε, ομιλίε, και μετά θα υπάρχει μία δεξίωση. Ωραία, να μπορούμε να δούμε και την πρόσκληση και βεβαίω να πούμε ότι ο θα είναι ε, ο Στέργιο Καλόγυρο εδώ από την Βεργία Τηλεόραση, ο Μανώλη ο Κοτάκη, ο διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, ο Δημήτρη ο Νατσιό, ο πρόεδρο του κόμματο Νίκη, ναι, και... ο Γιώργο ο Χαρβαλιά, ναι. αρθογράφο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Δημοκρατία. Και βεβαίω συντονισμό θα έχει ο συνάδελφο δημοσιογράφο, ο κ. Παντελή Σαβίδη. Ακριβώ. Και όλα αυτά θα γίνουν τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, ναι. στι 5 το απόγευμα στην Έδωσα παλ... τελετών τη Παλιά ναι. Φιλοσοφική, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο κέντρο τη πόλη. Οπότε βεβαίω θα μιλήσετε και στι. Εγώ θα στο μιλήσω τέλος. για την υποτέλεια για να ανοίξω τη συζήτηση, η οποία ελπίζω ότι θα υπάρξει και να μιλήσουμε λίγο τι είναι αυτό και πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όλα αυτά βεβαίω γι' αυτό εδώ το βιβλίο το οποίο έχω στα χέρια μου για την Ελλάδα που ματώνει εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, ο Μπάμπης ο Μπαρμπουνάκης έκανε μια εξαιρετική Είναι, έκδοση. Ναι, πολύ καλή δουλειά έχει πολύ κάνει. Καλή δουλειά. Και... και κρατάω αυτό που λέτε στο πιστόφυλλο, κυρία Δελιβάνη, λέτε ότι η συνέχιση της καταστροφική καταστροφικής πορείας στα χρόνια που έρχονται οδηγεί στην Ελλάδα με απόλυτη δυστυχώ βεβαιότητα σε πλήρη εξαφάνισή της από προσώπου γης. Ε, ναι. Αλλά αφήνετε και την χαραμάδα της ειδοξίας, λέγοντας Θέλω να ελπίζω ότι το περιεχόμενο του αναχείρα έργου θα συμβάλλει αρχικά στην ευρύτερη συνειδητοποίηση αυτού του θανάσιμου κινδύνου και στη συνέχεια. Συνέγκαιρη αποτροπή του. Οπότε ναι. μπορεί να αποτραπεί. Ε, όχι μόνο από το βιβλίο, αυτό ε, να ε, συμβάλλει. Ε, να έχει ένα οριακό αποτέλεσμα, δηλαδή κάπω να καταλάβουμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Δηλαδή Ωραία, υπάρχουν λοιπόν και άλλοι παράγοντε οι οποίοι μπορεί, μπορούν να αποτρέψουν. Α, ε, ναι, ακριβώ έτσι. Μάλιστα. Το κρατάμε λοιπόν αυτό και δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, 5 η ώρα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κυρία Δελιβάνη, για τα υπόλοιπα σε όλα τα βιβλιοπολία για την Ελλάδα που ματώνει, εκ δόση Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Σας και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την συμπαράσταση, το ενδιαφέρον σα, το οποίο είναι και μόνιμο. Κάθε φορά που υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον εκ μέρου μου, έχω και το δικό σα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εμεί πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.